Από την άλλη, αποφύγετε τον ήλιο. Πώς να τον αποφύγεις τον ήλιο, πώς. Και πάνω σε αυτό έκανα εκείνη την άλλη σκέψη που λέει, και εκείνοι που μένουν μέσα στο λιοπύρι, και εκείνοι που μένουν σε containers, και εκείνοι που έχουν ως μόνη προστασία το κλιματιστικό και τους βάλανε και μια άλλη γεννήτρια και εφεδρικά και με το ρεύμα τους τι θα γίνει και θα το σηκώσει το σύστημα όλο αυτό το πανηγύρι που θα γίνει. Αρκαλοχώρη, Κώστας Γκαντάτσιος, που νομίζατε ότι θα σας πήγαινα. Κύριε Γκαντάτσιο, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Βουλγεράκη, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας. Σας ρωτάω, δεν σας είχα ειδοποιήσει, σας έβαλα στη σκέψη μου, σας πήρα τηλέφωνο, τελεία. Για πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα σε όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα και με τον υδράργυρο να φτάνει σε υψηλές τιμές, όταν λένε ότι ξέρετε, σας συμβουλεύουμε να κάνετε αυτό και εκείνο και το άλλο και θα είναι ανοιχτές οι αίθουσες σε δημαρχία, σε Μητροπόλεις, δεν ξέρω που θα είναι εν πάση περιπτώσει, για να πάτε εκεί να κατασκηνώσετε, εφόσον υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και τη μέρα και τη νύχτα. Έχει ληφθεί μέρημνα για εσάς τους 700 οι οποίοι ζείτε στα κοντέινερς? Κάποια ιδιαίτερη μέρημνα δεν έχει ληφθεί. Εννοείται αν υπάρχει κάποια γεννήτρια. Πιστεύουμε να μην υπάρχει πρόβλημα. Ήδη η θερμοκρασία στα κοντέινερ τώρα που μιλάμε είναι 30 βαθμοί. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, ένα επιπρόσθετο εκεί μέσα, όταν αυτό το κουκούκλιο λειτουργεί σαν θερμοκηπίδα. Πραγματικά σαν θερμοκηπίδα, όχι πολιτισμού βέβαια. Οι θερμοκρασίες που προσλαμβάνει είναι γρήγορες και άμεσες. Ό,τι με το που θα κλείσει το κλιματιστικό στο 20 λεπτό, στο 4 θα πάρει τη θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου, η οποία πολλαπλασιάζεται, μια και αυτό είναι μια απλή λαμαρίνα και ουσιαστικά δεν είσαι απόλυτα εκτεθειμένος στον ήλιο και δεν είσαι εκτεθειμένος στη βροχή ή στον αέρα. Τίποτα παραπάνω. Μια προστασία, το έχουμε πει επανειλημμένως, είναι ένα εργοταξιακό κουβούκλιο, εξυπηρετεί εργασίες προσωρινές, δεν είναι μόνιμη η κατάσταση. Τίνει βέβαια να γίνει μόνιμη για μας και αυτό είναι που μας θλίβει και για μας αυτό είναι ο μόνιμος καύσωνας και η μόνη αγωνία μας 22 μήνες τώρα. Φανταζόμουν ότι είτε από την πολιτική προστασία, είτε Δήμου, είτε Περιφέρειας, είτε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας κλπ. Όταν λένε και γνωρίζουν το τι θα γίνει, ότι για κάποιες συγκεκριμένες τέλος πάντων ομάδες ανθρώπων, πολιτών, ότι θα υπήρχε μια ιδιαίτερη μέρημνα, δεν είναι μόνο οι χρόνια απάσχοντες, δεν είναι μόνο τα παιδιά, δεν είναι μόνο οι ευπαθείς ομάδες, δεν είναι εκείνοι οι οποίοι χρήζουν μιας παραπάνω προστασίας και βοήθειας. Πίστευα ότι ξέρετε κάτι ανάλογο θα είχε γίνει και με εσάς. Γι' αυτό έβαλα και τη λέξη μέσα στο λόγο γεννήτρια, μήπως από την αυξημένη κατανάλωση, την αυξημένη ζήτηση κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος υπάρξουν προβλήματα. Τι ακριβώς γίνεται και πώς διαβιείται μέσα στα κοντέινερ και πώς θα περάσετε αυτές τις ημέρες με τον υδράργυρο πραγματικά να φτάνει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Γι' αυτό σας σκέφτηκα, κύριε Γκαντάτσιο. Πιθανόν, κυρία Δουλγεράκη, να είστε η μόνη που σκεφτήκατε αυτή την παράμετρο. Δεν έχει βγει κάποια ούτε από την πολιτική προστασία, ούτε έχω δει μέτρα έκτακτα. Πραγματικά, ειλικρινά μιλάω, δεν έχω δει κάτι και δεν ξέρω αν το έχουν κανένα μέτρο, καμία μέρημνα. Επειδή γύρω-γύρω και τριγύρω φωνάζουν ότι αν λειτουργήσει αυτό το φυσικό κλιματιστικό που λέγεται Βοριαδάκι, αν και εσείς είσαστε στην ενδοχώρη και δεν είσαστε κοντά στη θάλασσα, οπότε λίγο περισσότερο θα ζεσταθείτε από τους υπόλοιπους. Αναρωτιέμαι το εξής, εάν έχουν καθαρίσει και τον περιβάλλοντα χώρο, διότι λένε ότι ξέρετε, οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν και με διάφορα υλικά, εν πάση περιπτώσει και πυρκαγιές, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ερχόμενοι από το χωριό μου τις προηγούμενες ημέρες, είδα ότι υπάρχουν και τα ξερόχορτα γύρω και τριγύρω. Τα καθαρίσανε τελικά? Τι κάνανε? Αυτές τις ημέρες είδα ότι βάλαμε κάποια συνεργεία και καθάρισαν μπροστά από τους οικίσκους. Τώρα στα πλαϊνά, από ό,τι είδα σήμερα το πρωί, παραμένουν κάποιες εστίες που είναι με χόρτα. Αυτό όμως έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη και μια μέρημνα εδώ και καιρό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα πράγματα. Πρέπει να έχουμε και αυτό το κομμάτι στο νου μας, ότι εκείνη η περιοχή είναι και ευάλωτη και είναι εκτεθειμένη. Το χειμώνα δεν έχει κάποια δέντρα. Σαφέστατα. Ναι.
κρύο και ζέστη ή εσάς επηρεάζει? Κύριε Γκαντάτσιο, το τελευταίο το ερώτημα. Σε περίπτωση που κάποιος από εσάς για τον οποιοδήποτε λόγο, μηχανήματα είναι, παρουσιαστεί μια ζημιά ή οτιδήποτε άλλο, ή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση, σκέψη για εσάς, έτσι ώστε να πάτε, γιατί είσαστε 700 άνθρωποι? Βεντάλια. Μάλιστα. Ίσως με τη βεντάλια να λύσουν ένα πρόβλημα. Πιστεύουμε να μην έχουμε θέματα. Το πρώτο θέμα που είχαμε αντιμετωπίσει ήταν τότε στο χειμώνα που για 2-3 μέρες, λόγω του ότι υπερφορτώθηκε το σύστημα, δεν δούλεψαν και τα κλιματιστικά. Πιστεύω πέρσι δεν είχαμε κάτι ανάλογο ούτε στο χειμώνα ούτε το καλοκαίρι. Ευελπιστούμε να μην έχουμε και κάτι ανάλογο αυτό το δεκαήμερο, που ούτως ή άλλως θα είναι και δύσκολο και θα είναι και μακρός το δεκαήμερο ζέστη. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Θα τα λέμε. Καλημέρα, κύριε Κεντάτσιο. Ευχαριστώ.